χωρίς είπα να χωρίσω αγώνας για την εξέβρεση μιας λύσης που θα διασφαλίζει την εδαφική ακεραιότητα και την πλήρη κυριαρχία του νησιού, ήταν το μήνυμα που θέλησε να στείλει ο πρόεδρος στην Τουρκία ανήμερα της Μαύρης Επετείου. Μιας λύσης που θα σέβεται στο ακέραιο το διεθνές δίκαιο, αλλά και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θα απαλλάσσει τον τόπο μας από στρατούς κατοχής και αναχρονιστικές εγγυήσεις υποτέλειας. Και θα εξασφαλίζει σε όλους τους νόμιμους κατοίκους συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας. Σε ανάλογο περιεχόμενο τοποθέτηση προέβηκε χθες βράδυ κατά την τελετή αποκαλυπτηρίων του μνημείου της μάνας των αγνοωμένων στον Τύμβο της Μακεδονίδησας. Αυτά που διεκδικήσαμε και διεκδικούμε, προκειμένου να επιτευχθεί λύση, βιώσιμη, λειτουργική δημιουργία ενός κανονικού κράτους, είναι κάτι που δεν συζητούνται ή δεν παζαρεύονται. Και αυτό θέλω να το κάνω σαφές. Το μνημείο σχεδιάσε ο Νίκος Σίμελος και φιλοτέχνησε ο γλύπτης Αχιλλέας Βασιλείου. Αποτελείται από το άγαλμα της μάνας σε φυσικό μέγεθος, κατασκευασμένο από λάβα της Σαντορίνης και 1661 ηφαιστειογενείς πέτρες, στις οποίες αναγράφονται τα ονόματα των αγνοωμένων. Στις τουρκικές προκλήσεις επικεντρώθηκε ο Πάνος Καμένος, δηλώνοντας ότι οι μαχητές του Αιγαίου γνωρίζουν καλά ότι η Κύπρος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού εθνικού κορμού. Κάθε μέρα, συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, πολλές φορές και 5 και 6 φορές την ημέρα, στο κινητό τηλέφωνο έρχεται μήνυμα του αρχηγού της πολεμικής αεροπορίας. 2 τουρκικά αεροπλάνα, 4, 6, 8. Παραβιάζουν τον αέριο χώρο της Ελλάδος. Και κάλεσε την τουρκική πλευρά να κατανοήσει ότι απέναντί της θα έχει, κατά την εκφρασή του, το σύνολο του ελεύθερου κόσμου.